Τώρα κάνει δηλώσεις. Είτε από αμέλεια, είτε από εγκληματική αμέλεια, είτε από εμπρισμό, είχαμε 81 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 4 σοβαρότερες εκδηλώθηκαν σε Ανατολική Αττική, Βιωτία, Λουτράκη και Δερβενοχώρια. Στις παραπάνω περιοχές επιχείρησαν συνολικά 544 πυροσβέστες και 198 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 23 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, ενώ σε πολλές περιοχές θα δουλέψουν όλο το βράδυ χωματουργικά της περιφέρειας, των Δήμων και φυσικά των ενόπλων δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, όπως δήλωσα ήδη επανειλημμένως τελευταίες μέρες, η κλιματική κρίση είναι εδώ και πυρκαγιές είχαμε, έχουμε και δυστυχώς θα έχουμε. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει και κάνει το καλύτερο δυνατό. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω για τη μεγάλη μάχη που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές, τους άντρες και τις γυναίκες της πολιτικής προστασίας, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και φυσικά τους πολίτες που βοήθησαν. Οι πολίτες, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από την πυρκαγιά, μπορούν να φιλοξενηθούν άμεσα σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Και φυσικά, για όποιες ζημιές έχουν προκύψει ή θα προκύψουν και τις ζημιές που έχουν υποστεί ήδη οι περιουσίες των ανθρώπων, η καταγραφή θα είναι άμεση και αποζημιώσει των συμπολιτών μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Επίσης, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι πριν από λίγο, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αυτόφορης σύλληψης 2 ανδρών ή μεδαπών που εκτελούσαν θερμές εργασίες στο καπαρέλι Βιωτίας. Συνεχίζονται δε και ανακριτικές διεργασίες για τις υπόλοιπες πυρκαγιές. Θα ήθελα τέλος για σήμερα να απευθύνω ξανά έκκληση σε όλους για τεράστια προσοχή την αυριανή ημέρα, καθώς αυτή θα είναι μια εξίσου δύσκολη ημέρα με ακραία καιρικά φαινόμενα. Σας ευχαριστώ.